κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μάχη ενάντια στην εκμετάλλευση και το εμπόριο ανθρώπων? Από το 2010 η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρεμ έχει αγωνιστεί ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια σειρά από νομοθετικά μέτρα αλλά και άλλου είδους πράξεις ώστε να πολεμήσει αυτό το φαινόμενο που μπορεί σαφέστατα να χαρακτηριστεί ως μια μοντέρνα μορφή δουλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λοιπόν ψηφίσει αυστηρούς και ιδιαίτερα αποτελεσματικούς νόμους που επιφυλάσσουν σκληρές τιμωρίες για εγκληματίες που κρύβονται πίσω από τέτοιες πράξεις. Παράλληλα, οι νόμοι παρέχουν καλύτερη προστασία στα θύματα, που συχνά είναι ευάλωτα, έχουν υποστεί σοκ, χρειάζονται βοήθεια, κυρίως την ώρα της δίκης, στην οποία συχνά βοηθούν ώστε να τιμωρηθούν οι διώκτες τους. Ή χρήζουν βοηθείας μετά τη δίκη, όταν χρειάζεται να επανενταχθούν στην κοινωνία και το εργασιακό τους περιβάλλον. Per reintegrarla all'interno della società e del mondo del lavoro. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να διορίσει έναν Ευρωπαίο συντονιστή στον αγώνα κατά του ανθρώπινου δουλεμπόριου και της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Ο ρόλος του είναι να συντονίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους οργανισμούς των κρατών μελών και οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στη μάχη ενάντια σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Τελευταία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια στρατηγική που στηρίζεται σε 40 βήματα που στοχεύουν να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν το τράφικινγκ. Ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα, θέλω να τονίσω τη σύσταση αστυνομικών μονάδων στα κράτη-μέλη που συνεργάζονται μεταξύ τους, έχουν την υποστήριξη της Europol και της Eurojust και είναι ειδικές στη μάχη ενάντια στο ανθρώπινο δουλεμπόριο, καθώς και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις προσπάθειες και τα αποτελέσματά τους και να δημιουργήσουμε ένα συνθετικό σχήμα που θα είναι υπεύθυνο για τη μάχη ενάντια στην ανθρώπινη εκμετάλλευση και τη σωματεμπορία. Che si impegnano a lottare contro la tratta degli esseri umani. Ιδιαίτερα σε σχέση με την κακοποίηση και την αδήλωτη εργασία και τη χρησιμοποίηση των θυμάτων του τράφικινγκ στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οικονομιών. Εάν θέλετε κι εσείς να θέσετε μια ερώτηση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Euronews.